Αυτή τη στιγμή στον ΟΚΑ, όσον αφορά την καβάλα, έχουμε υπόψη πόσες δίκες για υπερχρεωμένα νοικοκυριά εκκρεμούν στο δικαστήριο. Πόσες υποθέσεις. Αυτό είναι ένα επίσης τεράστιο θέμα και τίνει να πάρει και διαστάσεις επικίνδυνες. Και δεν υπερβάλλω καθόλου γι' αυτό και θα σας εξηγήσω αμέσως. Καταρχήν δεν μπορώ να σας πω πόσες χιλιάδες αιτήσεις εκκρεμούν στην Καβάλα. Θα μπορούσα να σας πω ότι πανελλαδικά εκκρεμούν περί τις 100.000 αιτήσεις για υπαγωγή στις διατάξεις του νόμου Κατσέλη για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Εκείνο όμως το οποίο ήθελα να σας πω είναι το εξής. Έχει εκδηλωθεί τις τελευταίες μέρες μία ομή αντιθεσμική και παράνομη με τον οργανισμό λειτουργίας των δικαστηρίων και την αυτοτέλεια των δικαστηρίων, παρέμβαση του ανωτάτου δικαστηρίου της χώρας και κάποιων παραγόντων μέσα από το ανώτατο δικαστήριο της χώρας, έτσι ώστε οι αιτήσεις, οι οποίες είναι για ένταξη στα υπερχρεωμένα, οι οποίες είναι προσδιορισμένες μετά το 2018 να συζητηθούν, να επιστρέψουν και να επαναπροσδιοριστούν μέσα στο 2000, το αργότερο μέχρι το 2018, κατανεμόμενες αυτές οι υποθέσεις στις δικασίμους, οι οποίες είναι ήδη γεμάτες, με αποτέλεσμα, ενώ έχουμε πινάκια συζητήσεως αυτών των υποθέσεων στο ειρηνοδικείο υπερκορεσμένα, να προστίθενται άλλες 20-25 αιτήσεις αυτού του περιεχομένου στα ήδη υπερκορεσμένα πινάκια και να καταλήξουν τα ειρηνοδικεία, αντιμετωπίζοντας τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, την αύξηση της αρμοδιότητάς τους και από την έλλειψη προσωπικού, μια εξαιρετικά απίστευτη κατάσταση και οδηγώντας την όλη απονομή της δικαιοσύνης σε μια πλήρη έμφραξη. Μπορεί οι προθεσμίες που προβλέπει ο σχετικός νόμος να είναι να προβλέπουν εξάμηνο για συζήτηση των υποθέσεων των υποχρεωμένων από την κατάθεσή τους, εκείνο όμως το οποίο είναι πρακτικά αδύνατο να γίνει, δηλαδή το να προσδιορίζονται όλες αυτές οι υποθέσεις μέσα σε ένα εξάμηνο, αντανακλάται και οφείλεται και στην έλλειψη υποδομής και ανθρώπινου υλικοτεχνικής υποδομής και ανθρώπινου δυναμικού των ειρηνοδικείων. Με αποτέλεσμα κατά ανάγκη αυτές οι δίκες, ο προσδιορισμός τους να γίνεται το 2019, 20, 22, 23 στη ΔΕΑ Αθήνα ακούς και κάτι ακόμα πιο μακρινές ημερομηνίες. Και εκείνο που επίσης θα θέλαμε να καταγγείλουμε σαν Δικηγορικός Σύλλογος Καβάλας είναι το ότι ο Άριος Πάγος επιτακτικά επιμένει προς αυτή την κατεύθυνση. Πάρα πολύ σύντομα θα το αντιμετωπίσουμε σαν θέμα και στην Καβάλα. Ήδη είναι εκπεφρασμένη η άρνηση του Δικηγορικού Συλλόγου Καβάλας να ταχθεί προς αυτή την κατεύθυνση. Αλλά αλγινή εντύπωση μας προκαλεί και το ότι το ίδιο το ανώτατο δικαστήριο προτείνει να βγαίνουν πρόχειρες αποφάσεις, πρόχειρες με την έννοια του ότι με λιγότερο σκεπτικό ή ακόμα και προδιατυπωμένες αποφάσεις σε αυτές τις υποθέσεις, και όπως πάρα πολύ σωστά αντιλέγοντας κάποιος ειρηνοδίκης και με την άδειά του θα χρησιμοποιήσω την ίδια την έκφρασή του, πώς είναι δυνατόν να προσδιορίσω τη ζωή ενός ανθρώπου, μιας οικογένειας για τα επόμενα 10, 15, 20 χρόνια βασιζόμενος πάνω σε μία πρόχειρη απόφαση, γιατί έτσι μου το ζητάνε. Δεν πρόκειται να γίνει αυτό το πράγμα. Η Καβάλα, ο νομικός κόσμος της Καβάλας και όχι μόνο οι δικηγόροι της Καβάλας και οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι φορείς στη διαδικασία απονομής της δικαιοσύνης είναι κάθετα αντίθετοι προς αυτή την προσπάθεια του Αρίου Πάγου και ελπίζω να πετύχουμε αυτό το οποίο δυστυχώς κάποιες άλλες περιοχές μας δεν μπόρεσαν να το πετύχουν και έχουν υποκύψει ήδη προς την κατεύθυνση αυτή.